Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και θα έλεγα έχουμε σε εξέλιξη μια καινούργια διπλωματική προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό των πολέμων σε Λίβανο και Γάζα. Έχει πάει στο Λίβανο ήδη ο Άμος Χοκστάιν, είναι διαπραγματευτής Αμερικανός, είναι αυτός ο οποίος είχε πετύχει πριν μερικά χρόνια τη συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ για τον καθορισμό θαλασσίων συνόρων, και ο Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος φεύγει και αυτός για 7η φορά, πάει στη Μέση Ανατολή. Θα πάει πρώτα Ισραήλ, δεν έχει ανακοινωθεί από το Λευκό Οίκο το πρόγραμμά του περαιτέρω, ποιες χώρες και πότε θα τις επισκεφτεί. Τώρα, όσον αφορά το Λίβανο, φαίνεται ότι ο Άμος Χοκστάιν, σύμφωνα με το Αξιός, μεταφέρει μία Ισραηλινή πρόταση που λέει ότι πρέπει να αφοπλιστεί Χεσμπολά και να αποχωρήσει από τον Νότιο Λίβανο. Είναι η απόφαση 1701 στην ουσία του Συμβουλίου Ασφαλείας, και να αναλάβει αποκλειστικά και μόνο την ευθύνη ο Λιβανέζικος στρατός. Ωστόσο, το Ισραήλ θέλει να έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει, να παραβιάζει στην ουσία τον ενιαίο αέριο χώρο, εάν κρίνει ότι δεν εφαρμόζεται η Συμφωνία 1701. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό. Πάντως, ο Χοκστάιν στις πρώτες του δηλώσεις. Μα είναι σαφές ότι είναι παραβίαση εδαφικής ακεραιότητας αυτό το πράγμα. Αν το κάνουν, ποιος θα το κάνει αποδεκτό το Λίβανο? Είναι και μία πίεση, ότι γιατί αυτή η απόφαση υποτίθεται το 2006, όλοι ορκίζονται ότι θέλανε να την εφαρμόσουν, αλλά κανείς δεν την εφάρμοσε. Τώρα ο Χοκστάιν έκανε μια ακόμα πιο φιλόδοξη, θα λέγαμε, δήλωση, ότι δεν θέλει απλώς να εφαρμοστεί η Συμφωνία 1701, αλλά, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τερματιστεί μια για πάντα, για γενιές, για πολλές γενιές, ο πόλεμος στο Λίβανο. Λένε να υπάρξει μια συμφωνία, προφανώς, Ισραήλ-Λιβάνου, δεν ξέρω πώς ακριβώς και τι κομίζει και τι από όλα αυτά θα καταφέρει, και μάλιστα με δεδομένο ότι, εν πάση περιπτώσει, η σημερινή Αμερικανική Προεδρία, δηλαδή η Προεδρία Biden, έχει και στενά χρονικά περιθώρια. Μένει να το δούμε. Τώρα, ο Μπλίνκεν, όπως είπαμε, φεύγει, πάει στη Μέση Ανατολή. Στόχος του είναι να ξαναρχίσουν οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για εκεχηρία στη Γάζα, και το ταξίδι του έρχεται τη στιγμή που η Wall Street Journal δημοσιεύει ένα ρεπορτάζ το οποίο λέει ότι οι διαμεσολαβητές, κυρίως η Αίγυπτος, είχαν προτείνει στον Σινουάρ, στο Γιαχία Σινουάρ, τον εκλειπώντα ηγέτη της Χαμάς, να εγκαταλείψει τη Γάζα και η Αίγυπτος να διαπραγματευτεί για λογαριασμό της Χαμάς συμφωνία για ομήρους. Αυτό είχε γίνει κατ' επανάληψη, η πρόταση αυτή. Ο Σινουάρ αρνιότανε, λέγοντας χαρακτηριστικά, όπως γράφει Wall Street, «Δεν είμαι υπό πολιορκία, βρισκόμαστε σε παλαιστινιακό έδαφος». Να θυμίσω ότι τον τελευταίο καιρό, μήνα, ίσως και παραπάνω, είχε διαρρεύσει επίσης ότι το ίδιο το Ισραήλ σε μια καινούργια προσπάθεια εκεχηρίας κυκλοφορούσε ότι έχει προτείνει στα πλαίσια σχεδίου να φύγει με ασφάλεια ο Σινουάρ και κάποια ηγετικά στελέχη από τη Γάζα για να ανοίξει ο δρόμος για εκεχηρία. Και το άλλο βέβαια είναι ότι ο ίδιος ο Σινουάρ, όπως γράφει Wall Street Journal, είχε αποδεχθεί το ενδεχόμενο να σκοτωθεί, ήξερε ότι είναι στόχος φυσικά των Ισραηλινών δυνάμεων, και ότι είχε αφήσει παρακαταθήκη, αν μπορώ να πω, η οργάνωσή του, η Χαμάς, να βγάλει ένα συμβούλιο και να διοικήσει τη μεταβατική περίοδο που φυσικά ούτε ξέρουμε, ναι, και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή η Χαμάς σε ποια ακριβώς κατάσταση. Λοιπόν, Μωυσή, υπάρχει και αυτό το δημοσίευμα ουσιαστικά από τις ΗΠΑ ότι έχουν διαρρεύσει άκρως απόρριτα έγγραφα του σχεδιασμού της απάντησης του Ισραήλ προς το Ιράν. Αυτό, καταρχάς, υπάρχει έρευνα από την πλευρά των ΗΠΑ να δουν πώς διαρρεύσαν αυτά τα έγγραφα. Και δεύτερον, πόσο μπορεί ενδεχομένως να, όχι να ακυρώσει, γιατί δεν ακυρώνεται η απάντηση του Ισραήλ, αλλά να την καθυστερήσει. Μπορεί να την καθυστερήσει μέχρι σε 2 εβδομάδες έχουμε εκλογές.
Εμένα μου κάνει κάτι, κάποια εντύπωση αυτό. Ναι, αυτό το οποίο ξενίζει καταρχήν έχει γίνει από την Παρασκευή αυτό, δηλαδή έχουν διαρρεύσει αυτά τα απόρριτα αμερικανικά έγγραφα και μάλιστα η πρώτη διαρροή έγινε σε ένα φιλοϊρανικό κανάλι στο Telegram, από εκεί πέρα φυσικά κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Πρώτον, είναι μεγάλο ερωτηματικό το οποίο υποτίθεται ότι οι αμερικανικές αρχές το ερευνούν και φαντάζομαι εν ευθέτω χρόνο θα αποφανθούν για το πρόβλημα. Όχι, ξέρεις πού πρέπει να σταθούμε τώρα, δεν ξέρω βέβαια. Στα Ισραηλινά μέσα. Όχι, μισό λεπτό. Μωυσή μου, έχει δυσαρεστηθεί με την Ουάσιγκτον. Μισό λεπτό, εδώ υπάρχει θέμα. Ναι. Σε δύο εβδομάδες έχουμε εκλογές. Εδώ είναι το κλειδί της υπόθεσης. Η διαρροή έγινε από τις ΗΠΑ. Δεν ξέρω αν τα διέρευσαν οι Αμερικανοί ή ποιος τα διέρευσε, αλλά από τις ΗΠΑ έγινε. Ή μάλλον στις ΗΠΑ έγιναν. Αυτό κάποιος τους πονηρεύει και λέει ότι ενδεχομένως είναι τρικλοποδιά στο Ισραήλ για να μην χτυπήσουν πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Υπάρχει μια τέτοια ανάλυση, όχι για πριν τις εκλογές, γενικότερα, ότι ίσως να είναι και ένα είδος προειδοποίησης, αν και σε αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να πούμε, δεν υπάρχει κάποια υπόνοια ημερομηνίας ή τι ακριβώς θα χτυπήσει το Ισραήλ. Υπάρχουν κάποιες αναφορές σε διάφορες αμερικανικές υπηρεσίες για προετοιμασίες του Ισραηλινού στρατού, σχεδιασμούς κτλ. Αλλά δεν φαίνεται μέσα από εκεί. Άρα, να θεωρήσει κάποιος ότι πιθανόν η διαρροή θα ήταν και ένα σήμα να είναι ακόμα πιο. Καλά, οι κρατικές οντότητες μπορούν να διαβάσουν πίσω από τα γράμματα και μόνο και μόνο ο σχεδιασμός, ο επιμέρους, μπορεί να αναγνωστεί άνετα. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο και δεν μπορούμε να ξέρουμε. Όχι, προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ειδικά μετά την απόπειρα που έγινε κατά του Νετανιάου το Σάββατο από τη Χεσμπολά, έχει ακόμα σκληρύνει περισσότερο τη ρητορική. Μια ρητορική που προέρχεται πλέον από όλο το φάσμα της στρατιωτικής και της πολιτικής ηγεσίας, ότι πρέπει οπωσδήποτε το Ιράν να πληρώσει τίμημα, δηλαδή να δεχθεί ένα μεγάλο χτύπημα, γιατί τόλμησε μέσω της Χεσμπολά να απειλήσει τον Πρωθυπουργό ως θεσμό, όχι μόνο ως πρόσωπο, ότι έβαλε δηλαδή στο στόχαστρο την Ιδρυνή ηγεσία και ως θεσμό. Λοιπόν. Όλα αυτά βέβαια μένει να τα δούμε. Έτσι. Υπάρχει και ένα ακόμα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στα Ισραηλινά μέσα, φαντάζομαι και στα διεθνή, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω, Κώστα, ότι έχει ανακοινωθεί η εξάρθρωση ενός δικτύου στο οποίο μετήχαν 7 Ισραηλινοί, Εβραίοι Ισραηλινοί, οι οποίοι φέρονται ότι λειτουργούσαν ως πράκτορες των Ιρανικών μυστικών υπηρεσιών. Μιλάμε για 7 άτομα, είναι όλοι μετανάστες από το Αζερμπαϊτζάν. Μιλάμε για δραστηριότητα 2 ετών. Φωτογράφιζαν, σύμφωνα πάντα με αυτά τα οποία γράφονται στα μέσα και όταν θα τους απαγγελθούν κατηγορίες, φωτογράφιζαν στρατιωτικές βάσεις, μεταξύ των οποίων φέρεται να είναι και η μία βάση που χτύπησε στρατιωτική το Ιράν και μία που έχει χτυπήσει η Χεσμπολά. Είναι όλοι κάτοικοι Χάιφα, είναι και 2 ανήλικοι στους 7 και ένας στρατιωτικός στρατιώτης μάλλον, ο οποίος έχει εγκαταλείψει το στρατό. Πολλές χιλιάδες δολάρια, αμοιβή μέσω Ρώσων τουριστών, όπως γράφουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, και σε κρυπτονομίσματα. Μάλιστα, λοιπόν, αυτές τις καταστάσεις και οι μεν έχουν πράκτορες στους δε και οι δε έχουν πράκτορες στους μεν. Το θέμα είναι ποιος κάνει την καλύτερη δουλειά, το καλύτερο πρακτοριλίκι, να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Μωυσή. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.